Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει λοιπόν, ε. Και βάλτε και κάνα πουλόβερ εσύ και έξω στο σπίτι τώρα το χειμώνα. Αυτά δεν μας λένε οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν ακούμε από το πρωί στο βράδυ. Τι κι αν είμαστε στον 21ο αιώνα, στον αιώνα της τεχνολογικής έκρηξης. Τι κι αν η χώρα μας έχει ένα σωρό ανεκμετάλλευτες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας. Εσείς μας γυρίζετε πίσω, στην εποχή των σπηλαίων, στην εποχή των παγετώνων. Και όλα αυτά για να μην πειράξετε τα κέρδη των ομίλων της ενέργειας. Γιατί τη στιγμή που καλείτε το λαό να μείνει στο σπίτι του με το κασκόλ και το πουλόβερ, την ίδια στιγμή τα διηλιστήρια και οι όμιλοι της ενέργειας στη χώρα μας μετράνε καθαρά κέρδη ετήσια το χρόνο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ φέτος. 1,5 δισεκατομμύρια. Ενώ οι εφοπλιστές, καλά, αυτοί έχουν χάσει το μέτρημα, με τα ναύλα για το LNG να φτάνουν στις 400.000 ευρώ, παρακαλώ, την ημέρα. 400.000 ευρώ την ημέρα. Όσα βγάζει ένας άνθρωπος δουλεύοντας σε όλη του τη ζωή. Πετάτε με το σημερινό νομοσχέδιο και ένα 20λεπτό εκεί επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης που έφτασε φέτος στο Θεό και θα ρείτε πώς ξεμπερδέψατε. Μια επιδότηση βέβαια που και αυτήν τελικά τα διηλιστήρια και τα ιδιοκτήτες τους την τσεπώνουν και η ενεργειακή όμιλη ασφαλώς και ο λαός την πληρώνει στο τέλος με τους φόρους του. Αυτό όμως ξέρετε δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η κατάργηση όλων των ειδικών φόρων, επαναλαμβάνω, η κατάργηση όλων των ειδικών φόρων και των χαρατσιών στην ενέργεια, μαζί βεβαίως με τις αναγκαίες αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς, είναι σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ. Και η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, αυτό θα διαλαλήσει για να το ακούσετε όλοι από την Αθήνα μέχρι τις Βρυξέλλες. Τώρα στο νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή προορισμένο και αυτό να υπηρετήσει τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας με ένα σωρό ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, πολεοδομικές, φορολογικές κτλ. Και βεβαίως με την ανεξέλεγκτη διασπορά των λεγόμενων επιχειρηματικών πάρκων, τα οποία όμως απευθύνονται κατά βάση στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι βέβαια στις μικρές, όπως κάποτε παραμυθιάζατε τους μικρούς ΕΒΕ. Μια περιοχή λοιπόν τη βαφτίζεται επιχειρηματικό πάρκο και μπορείτε έτσι να ξεπερνάτε άλλα εμπόδια, όπως τα θεωρείτε εσείς εμπόδια βέβαια, όπως είναι οι στοιχειώδεις ρυθμίσεις για να προστατεύετε το περιβάλλον, να προστατεύετε η υγεία, να υπάρχουν στοιχειώδεις πολεοδομικές ρυθμίσεις. Κι όμως πέρυσι με το νόμο 4811, Ιούνιος ήταν εθαρό, δώσατε τη δυνατότητα σε μια οποιαδήποτε εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας, τα logistics δηλαδή, να αυτοαναγορεύεται όποτε θέλει σε επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης επιχείρησης και να εξασφαλίζει έτσι ευνοϊκούς πολεοδομικούς όρους και στο συντελεστή δόμησης και στο ύψος. Και έρχεστε σήμερα και με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου για το επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, όπως λέτε, και επεκτείνεται αυτή την εφαρμογή και πέρα από τον κλάδο των logistics. Και έρχεστε βέβαια και πάλι και κάνετε κάτι άλλο, όπως κάνατε και πέρσι, και νομοθετείτε για τις εξαιρετικά επιβαρημένες περιοχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη εδώ κοντά η περιοχή στα Ινόφυτα. Μια περιοχή όπου οι βιομηχανίες αλωνίζουν ανενόχλητες και ενέχονται για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Είναι γνωστή άλλωστε η μόλυνση του Ασοπού με το εξασθενές χρώμιο. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας στον Ασοπό και τα Ινόφυτα που έχει τη σφραγίδα και την ψήφο όλων σας. Είναι και παιδί άλλωστε της καπιταλιστικής σας ανάπτυξης. Και δεν είναι μόνο ότι σκοπεύετε σε αυτήν την ήδη επιβαρημένη περιοχή να λειτουργήσετε άκουσον-άκουσον χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων παρακαλώ αποβλήτων. Λες και αυτή η περιοχή δεν είναι ήδη επιβαρημένη.
και μάλιστα πολύ κοντά στο σχηματάρι, αλλά πάτε να κάνετε εκεί και το λεγόμενο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης, έτσι το λέτε. Αναγορεύετε δηλαδή τους καπιταλιστές, τους ενόχους της περιβαλλοντικής καταστροφής του Ασοπού, σε φύλακες και σωτήρες του, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν οι λύκοι να φυλάνε τα πρόβατα? Παρακάτω, χαρακτηριστικό και αυτό της ταξικής έτσι μεροληψίας του νομοσχεδίου είναι ότι το ΕΛΙΔΕΚ, ένα κρατικό ίδρυμα χρηματοδότησης της έρευνας και των νέων ερευνητών, έτσι λέγατε κάποτε όταν το συστήνατε, το μετατρέπεται σε κανονικό χρηματοδότη του ΙΟΒΕ. Ενός ΙΟΒΕ που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η βασική δεξαμενή σκέψης των Ελλήνων βιομηχάνων. Του ΣΕΒ δηλαδή. Αυτοί το ιδρύσανε το ΙΟΒΕ. Ακόμα δηλαδή και τα ιδρύματα των βιομηχάνων ο λαός θα τα χρηματοδοτεί. Και όλα αυτά ενώ παραμένουν τεράστια τα κενά σε θέσεις εργασίας και είναι συνήθως κακοπληρωμένοι οι εργαζόμενοι ερευνητές στις έρευνες του ΕΛΙΔΕΚ. Τώρα, για την κάναβη που γίνεται και συζήτηση και τα δήθεν ιατρικά της ωφέλη, τα οποία είναι αναπόδεικτα μέχρι στιγμής, ένα θέμα για το οποίο επέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καλωσορίζει μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία στο δρόμο της προόδου. Πολύ περίεργη αντίληψη για την πρόοδο δεν έχετε εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Με την κάναβη θα τη φέρετε την πρόοδο? Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση στην οποία η κάναβη παρουσιάζεται ως κάτι αθώον δήθεν ή και ακόμα χειρότερα ως κάτι καλό έχει, ξέρετε, πάρα πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις ειδικά στα νέα τα παιδιά στην εφηβεία όπου εύκολα διαδίδονται τέτοιες αντιλήψεις. Είναι άραγε τυχαίο που η χρήση της ψυχαγωγικής κάναβης αυξάνεται δραματικά, όπως δείχνουν και πολύ πρόσφατα στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τελικά η νομιμοποίηση και η προβολή της χρήσης κάναβης? Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για θεραπευτικούς, όπως λέτε, σκοπούς και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς στον έλεγχο της διακίνησής της, αποτελεί ή όχι το δούριο ύπο της νομιμοποίησής της και για ψυχαγωγικούς, όπως λέτε, ή όπως λένε μάλλον, σκοπούς? Και αυτό που ξεκινά στη χώρα μας, ξέρετε, έχει συμβεί ήδη και λειτουργεί δυστυχώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες. Τέλος, για τους χειριστές των Κλάρκ. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις αυτές να τα δίνουν τα Κλάρκ σε οποιοδήποτε εργαζόμενο. Μα σε οποιοδήποτε. Για φορτία μέχρι 2,5 τόνων. Αυτό που κάνετε όμως για χάρη των μεγάλων αφεντικών, την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Καλά δεν ξέρετε ότι οι χειριστές των Κλάρκ μετράνε τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα θανατηφόρα πολλές φορές στον κλάδο τους? Φανταστείτε δηλαδή τώρα τι θα γίνει που λύνονται τα χέρια της εργοδοσίας και θα εντείνει τις πιέσεις και την ανάγκη βεβαίως για το μεροκάματο με ανύπαρκτους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με διαλυμένο το ΣΕΠΕ και ούτω καθεξής. Το σενάριο, θα μου πείτε, μετά από κάθε εργατικό ατύχημα είναι γνωστό και είναι χιλιοϊπωμένο. Αυτό ακούμε συνέχεια μετά από κάθε εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα. Φταίνε πάντα οι εργαζόμενοι που δεν πρόσεχαν και δέχτηκαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ταυτόχρονα ανοίγεται έτσι και το δρόμο ώστε η εκάστοτε εργοδοσία να ξεμπερδεύει με κάτι απολυθώματα, όπως λέτε, εργασιακά, μισθολογικά, δικαιώματα ασφαλιστικά, ακόμα και από τα καταχυρωμένα βαρέα του κλάδου. Και τους ανοίγεται και την όρεξη να απαλλαγούν και από δικαιώματα που αφορούν και σε άλλες κατηγορίες μηχανημάτων. Οι εργαζόμενοι όμως δεν πρόκειται, δεν πέφτουν και δεν πρόκειται να πέσουν στην παγίδα, στη θανάσιμη παγίδα, στην παραλυτική παγίδα της ακλογικής αναμονής, η οποία βεβαίως παραχωρεί και όλο το γήπεδο στον αντίπαλο, εν προκειμένου στην κυβέρνηση. Οργανώνονται και ετοιμάζονται να σας εκπλήξουν δυσάρεστα όλους σας στις 9 του Νοέμβρη με τη μεγάλη τους απεργία. Σας ευχαριστώ.